από τον απόστρατο ανθυποπυραγό του πυροσβεστικού σώματος και μέλος του ΚΚΕ, έχει διατελέσει και πρόεδρος των πυροσβεστών Στερεάς. Ξέρει πολύ καλά τα ζητήματα, ήταν και μάχημος ο κύριος Μιχαήλ Μιχαήλ. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα κύριε Μιχαήλ. Καλησπέρα κύριε Μπούτσινη. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την ανταπόκριση. Τα είχαμε πει πριν από ένα μήνα περίπου, αλλά δυστυχώς επιβεβαιωθήκατε, οφείλω να ομολογήσω, κύριε Μιχαήλ. Και το λέω αυτό γιατί και παρακολουθούμε και πλάνα παράλληλα, εσείς είστε στην Αθήνα, αλλά τα έχετε δει και εσείς, το πώς αυτή η πυρκαγιά, η μεγάλη πυρκαγιά στην Εύβοια κατέκαψε το δάσος, στρέμματα. Και επανέρχονται τα ερωτηματικά, κύριε Μιχαήλ, για το τι και γιατί συμβαίνει αυτό. Σας ακούω. Κύριε Πούσια, καταρχήν ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο που δίνετε. Θεωρούμε ότι αυτό που κάνετε κι εσείς είναι σημαντικό. Ο λαός μας να ενημερώνεται για τις αιτίες που δημιουργούν όλες αυτές τις καταστροφές και έχουν να κάνουν με τη ζωή του την ίδια, με τις περιουσίες του και με το περιβάλλον. Το για ποιο λόγο επαναλαμβάνεται συνεχώς αυτό το καταστροφικό γεγονός των πυρκαγιών. Έχει αναλυθεί κατά κόρον, αλλά δεν πειράζει όμως ακόμη μια φορά να πούμε τα βασικά στοιχεία. Κοιτάξτε, όσο δεν υπάρχει ενιαία διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων προς όφελος του ελληνικού λαού, δυστυχώς, και συνεχίζει η γη και το δασικό οικοσύστημα να είναι εμπόρευμα για αξιοποίηση από μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, αυτά δυστυχώς στο δινεκές θα συνεχίζονται. Και θα βλέπουμε καταστροφές αυτού του μεγέθους και μάλιστα επαναλαμβανόμενες σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ναι. Έχουμε τώρα ένα γεγονός το οποίο πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας. Ας πάρουμε λοιπόν την Εύβοια, σαν παράδειγμα. Ναι. Πού ξέσπασε η φωτιά, κύριε Γούτσινε? Ξέσπασε στο Δήμο Μεσαπίων. Σωστά. Ένα χρόνο ακριβώς, με μία μέρα διαφορά, αν θυμάμαι καλά, η έναρξη της πυρκαγιάς, στην ίδια κοντά περιοχή. Γιατί συνέβη αυτό? Γιατί ακριβώς δεν παρθήκαν από πέρσι, δεν λέω για προγενέστερα, από πέρσι τουλάχιστον μέχρι φέτος, τα μέτρα τα οποία έπρεπε να έχει λάβει η πολιτεία και είχαν να κάνουν με τι? Με διάνοιξη αγροτικών δρόμων, δασικών δρόμων, αντιπυρικών ζωνών και όλα τα υπόλοιπα. Και τι κάνανε? Την τελευταία στιγμή λοιπόν που εκδηλώθηκε το συμβάν, τρέχανε εκεί την ώρα να κάνουν αντιπυρικές ζώνες για να προσωπήσουν τα χειρότερα. Και αυτό θεωρήθηκε και επιτυχία μάλιστα. Και μάλιστα σε μια περιφέρεια στην Ιστερά Ελλάδα που προβλήθηκε και το έργο του απερχόμενου περιφερειάρχη σαν του πλέον επιτυχημένου περιφερειάρχη. Λοιπόν, κύριε Μιχαήλ, να τα παίρνουμε ένα-ένα. Ότι θα μπορούσε, με παράδειγμα, την περσινή περίοδο που είχαμε τις φωτιές, λέτε, άμεσα, μόλις έσβησαν οι περσινές πυρκαγιές, να διανοιχτούν δρόμοι, να γίνουν αντιπυρικές ζώνες, πράγμα που δεν έγινε, λέτε. Ακριβώς. Γιατί δεν έγινε? Γιατί δεν είναι η λογική και η φιλοσοφία αυτού του κράτους για να προστατεύσει το ταξικό οικοσύστημα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Πέρυσι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πρόλαβε πριν αποχωρήσει να νομοθετήσει την παραχώρηση αιγιαλών, ποταμιών, γυμνών, θαλασσών, ακόμα και περιοχών Natura για να παραχώρησει στα μεγάλα εμπορικά συμφέροντα. Είναι τυχαίο ότι πριν λίγες μέρες στην Κέρκυρα, στην περιοχή, προστατευόμενη περιοχή Natura, το νήσο, δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας, μια απείρου κάλος περιοχή από μορφιά, εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Ναι. Όχι βέβαια, γιατί ακριβώς τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά να επενδύουν μακροπρόθεσμα μέσα από τέτοιες καταστροφές. Κοιτάξτε τώρα, πλέον ο λαός μας άρχισε να ψηλιάζεται το τι συμβαίνει, γιατί κοιτάξτε, σε περιοχές που είχαν εκδηλωθεί παλιότερα πυρκαγιές σε κορυφογραμμές, σήμερα εκεί πέρα έτσι, στέκονται μια χαρά ανεμογεννήτριες. Και χώρια ένα σωρό άλλα μεγάλα αναπτυξιακά έργα εντός εισαγωγικών, τα οποία έχουν δημιουργηθεί και στην Πελοπόννησο και παλού, που έχουν προηγηθεί εκεί πέρα καταστροφικές πυρκαγιές. Άρα, οικονομικά συμφέροντα υποθαλμιούν και κοιτάξτε, ένα μέρος λοιπόν των πυρκαγιών είναι από υπρισμούς με αυτή τη λογική και ένα άλλο μέρος των πυρκαγιών είναι από τις τυχαίες πυρκαγιές που μπαίνουν από αμέλεια και από αφέλεια κάποιων πολιτών και πρέπει να τις διαστάσεις. Αλλά όπως και να έχει το πράγμα όμως, το θέμα είναι ότι το κράτος δεν έχει και την θέληση να θωρακίσει την πυροπροστασία και να πάρει κατάλληλα μέτρα. Και το θέμα δεν είναι μόνο ότι το κράτος τόσα χρόνια δεν έχει θωρακίσει και δεν παίρνει κατάλληλα μέτρα, αλλά έχουμε και μια άλλη προσπάθεια. Ας πάρουμε λοιπόν τώρα στην πυρκαγιά του Ημιτού.
Ναι. Πριν μου πείτε για τον ημιτό, έχω ένα ερώτημα. Είπατε ότι οι πυρκαγιές προκύπτουν από διάφορους τρόπους, είτε από εμπρισμό, είτε από λάθη ίσως αγροτών, όχι μόνο όμως αγροτών, για να μην τους αδικούμε και αυτούς, αλλά κρατώ αυτό που είπατε, ότι επειδή είναι σοβαρό αυτό που είπατε, κύριε Μιχάηλ, ότι πιθανόν κάποιοι να επιδιώκουν με την εμπριστική τους διάθεση, να το πω εγώ, να δημιουργήσουν ένα επιχειρηματικό πεδίο, αυτό λέτε, να έρθουν αύριο ανεμογεννήτριες και όλα αυτά. Κοιτάξτε, μου φαντάζει λοιπόν πολύ σκληρό αυτό που λέτε. Όχι. Κοιτάξτε, ότι δεν μπορεί να συμβαίνει, κύριε Μιχαήλ. Την οικοπεδοποίηση λέγαν παλιότερα, τώρα να πούνε για το επενδυτικό επιχειρηματικό συμφέρον. Μια σειρά αντιδραστικοί νόμοι που έχουν ψηφιστεί. Ναι. Και οι οποίοι μάλιστα έχουν καταγγελθεί, αν θέλετε, και τελευταία και αυτό στο πόρισμα μέσα της Επιτροπής, αυτό με την επικεφαλή του Γερμανού καθηγητή. Έχουν αναφερθεί μέσα ότι τέτοιοι νόμοι έχουν δημιουργήσει προϋποθέσεις εμπρισμών και δεν καταστροφών. Όταν βλέπουμε ότι η δραστική στρατηγική της προηγούμενης κυβέρνησης, που ήταν να συμπληρώσει όλο το υπόλοιπο πλαίσιο το αντιδραστικό, τόσο χρόνο που υπήρχε, έχει βλέψει να παραχωρήσει τεράστιες δραστικές εκτάσεις για αξιοποίηση στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Όταν βλέπουμε ότι αυτό που σας είπα προηγουμένως με το νομοσχέδιο αυτό που παραχωρεί πλέον τα πάντα από φυσικό πλούτο της χώρας στο μεγάλο κεφάλαιο, γιατί λοιπόν θα πρέπει να θωώνουμε αυτού του είδους τις επενδυτικές τακτικές στο μέλλον? Άλλωστε, σας είπα προηγουμένως ότι σε πολλές τέτοιες περιπτώσεις αυτό έχει επιβεβαιωθεί από το τι προέκυψε μετά από 10, 15, 20 χρόνια στις περιοχές αυτές που είχαν υποστεί μεγάλες καταστροφές. Ναι. Αλλά ας φύγουμε τώρα όμως από εκεί, να πάμε στο βασικό αυτή. Το βασικό ποιο είναι? Ότι ο λαός μας και ειδικά τα λαϊκά στρώματα, κάθε φορά που εκδηλώνεται τέτοιου είδους πυρκαγιά, αυτοί βλέπουν να χάνουν σπίτια, περιουσίες και το περιβάλλον όπου ζουν και εργάζονται να καταστρέφεται. Ναι. Αυτό το πράγμα όμως συνεχίζεται και όπως είπατε και εσείς στην αρχή, ότι εμείς επιβεβαιωνόμαστε τελικά κάθε φορά που μιλάμε για τα πράγματα και δεν ήταν μάλιστα, δεν ήταν πολύ μακριά η ώρα που είχαμε πει ότι δυστυχώς το μάτι θα επαναληφθεί και θα έχουμε τέτοιου είδους συμβάντα συνεχόμενα, γιατί αν δεν πάρθουν τα μέτρα, τα αναγκαία που έχει να κάνει με τι? Με την ενιαία διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων, με την πρόληψη μέσα στα δάση, με τη θωράκιση των υπηρεσιών που ασχολούνται με τον τομέα αυτών, όπως το υπηρεστικό σώμα, όπως η δασική υπηρεσία, με τη δημιουργία επικουρικών καταστάσεων σε σχέση με τους δήμους που θα πρέπει να ενισχύουν σε τέτοιες περιπτώσεις, όλο αυτό το μηχανισμό που θα υπάρχει θα είναι εδραιωμένος. Αν λοιπόν αυτά δεν συμβούν, δεν πρόκειται να δούμε αλλαγή σε αυτή την κατάσταση, κύριε Βούτσινε. Και τώρα να δούμε τι είναι αυτό το οποίο έχει προκύψει μέχρι τώρα. Ναι. Καταρχήν, αν πάρουμε μια δεδομένα τα οποία είναι επεξεργασμένα στο επίπεδο από το 1993 και μετά, στο επίπεδο 25 ετίας, τι θα δούμε? Ότι έχουμε απολέσει περίπου στα 6.997.000 στρέμματα δασικού πλούτου. Mm-hmm. Αν θέλετε λοιπόν, εγώ να βάλω και μια άλλη παράμετρο, ένα τίτλο, ουδής αναμάρτητος. Σε αυτό το διαχρονικό λοιπόν έγκλημα, όλες οι κυβερνήσεις, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, του ΣΥΡΙΖΑ, τελευταία πενταετία, έχουν το μερίδιό τους. Και δεν μπορούν να μιλάει κανείς πλέον και να το παίζει αθώος, ναι, ότι τελικά παρέλαβε καμένη υγεία του προηγούμενος, όταν αυτό συνεχίζεται επί 25 συναπτά έτη και περνάει η κατάσταση αυτή από τον ένα στον άλλον. Να σας πω τώρα ένα απλό, έτσι, κάποια νούμερα να καταλάβουμε γιατί πλέον μιλάμε. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν σε αυτή την περίοδο, από την Ελλάδα και μετά, κυβέρνησε τη χώρα επί 12 συνεχόμενα έτη. Επί 12 έτη. Μέσα στην περίοδο λοιπόν καήκαν περίπου 3,5 εκατομμύρια δασικών εκτάσεων, το 50% των εκτάσεων αυτών. Η Νέα Δημοκρατία 10 χρόνια καήκανε 2.932 περίπου εκατομμύρια δασικών εκτάσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν τα 4 τελευταία χρόνια μισό εκατομμύριο δασικές εκτάσεις. Δηλαδή όλοι τους τελικά με την πολιτική που εφαρμόσανε, αυτή την απαξιωτική πολιτική αποσάφρωση απέναντι στην δασοπροστασία, ευνοήσαν λοιπόν συνθήκες, προϋποθέσεις να έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα πυρκαγιές. Ακόμη αν θέλετε και το στοιχείο το οποίο σήμερα πληγώνει το λαό μας και έχει να κάνει με τους νεκρούς του. Από την περίοδο αυτή λοιπόν του 1993 έχουμε 252 θύματα που είναι πολίτες, πυροσβέστες, πιλότοι πυροστικών αεροπλάνων. Το ευτύχημα αυτό φέτος είναι μόνο, έτσι το λέμε, ότι δεν είχαμε νεκρούς. Το κύριο μέλημα ήταν η ανθρώπινη ζωή, κύριε Μιχάηλ. Τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι νομίζω καλά πήγε, δεν είχαμε τα περσινά. Κοιτάξτε. Δεν ξέρω βέβαια αν πρέπει να μπούμε σε αυτή τη λογική και αυτές τις συγκρίσιμες καταστάσεις, αλλά το λέω. Έχει μια σημασία γιατί κάποιοι σήμερα που έχουν την κυβέρνηση της χώρας προσπαθούν να μιλήσουν στον ελληνικό λαό, λες και τελικά η μνήμη μας είναι πολύ κοντή.
Δηλαδή, συγγνώμη, κουβέντα για το 2007, το ότι καήκανε περίπου 89 μαζί με τους πυροσβέστες και με τους πιλότους, καήκανε 89 άνθρωποι τότε και καήκανε 1500 σπίτια, 147 χωριά. Δηλαδή, αυτά τα μεγέθη πού πάνε. Τότε λοιπόν, μέχρι σήμερα, τι έγινε από τότε που είχαμε 11 χρόνια μπροστά μας περιθώριο να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις να μην συμβεί το μάτι και το φετινό. Γιατί λοιπόν μιλάμε για το τώρα, τη στιγμή, και αν τελικά οι πυροσβέστες που δώσαν την ψυχή τους ακόμα μια φορά και την δίνουν κάθε μέρα σε όλα τα συμβάντα, αποσοβούν τέτοιους κινδύνους. Ποιος είναι λοιπόν ο σχεδιασμός? Επιτελικός σχεδιασμός στο να πηγαίνει ένας περιφερειάρχης, ένας υπουργός, ένας πρωθυπουργός στο συμβάν και να κάνει πως βλέπει την περιοχή γύρω που καίγεται, δεν προσφέρει τίποτα σε κανέναν από αυτούς που σήμερα μέσα στα δάση, μέσα στα καμένα, δίνουν τη ζωή τους και την ψυχή τους για να προσωπήσουν αυτόν τον κίνδυνο. Και μάλιστα πολλές φορές απείρωτοι, πολλές φορές μυστικοί και διψασμένοι, όπως και ο πρωθυπουργός κατήγγειλε. Έχουμε λοιπόν διαχρονική πολιτική που δημιουργεί τέτοιου είδους καταστροφικές καταστάσεις, κύριε Βουτσινέ. Αυτά όλα λοιπόν δεν μπορούμε να τα αφήσουμε να περνάνε έτσι. Γιατί μέχρι και σήμερα που μιλάμε, τι εξαγγείλαν τελικά από τις καταστροφές μετά η κυβέρνηση? Τι ακριβώς εξηγείτε, για πετε μου. Έκανε κάποια εξαγγελία, κάποιο ουσιαστικό μέτρο? Είπε ότι αυξήθηκε η χρηματοδότηση στο προσωπικό σώμα, η οποία χρηματοδότηση τα τελευταία 10 χρόνια έχει μειωθεί κατά 1.100.000.000. Ποια είναι τα ρεαλιστικά χαρακτηριστικά, κύριε Μιχαήλ, επειδή ανοίγω μία παρένθεση, σωστά το βάζετε, επειδή έχετε υπηρετήσει, ξαναλέω, υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε αυτοκίνητα, σε αεροσκάφη, γιατί ήρθαν και για βοήθεια από ξένες χώρες, έτσι? Αυτά δεν είναι γνωστά, δηλαδή να επενδύσουν στην πυρόσβεση, στην πυροπροστασία, να το πω εγώ λίγο διαφορετικά, και να αφήσουν κάτι άλλο που... Δεν λέω αν είναι τόσο σημαντικό, πιθανόν να είναι και σημαντικό, αλλά να δώσουν έμφαση στο πυροσβεστικό σώμα. Το θέμα είναι, θέλουν να το κάνουν αυτό? Και η απάντηση από μένα τουλάχιστον προσωπικά, έτσι, και το κόμμα μου, είναι ξεκάθαρη. Όχι. Ποιος είναι ο λόγος? Ακριβώς γιατί θέλουν αυτό που λέμε ότι είναι εμπόρευμα να αξιοποιηθεί από το χρηματικό κεφάλαιο με τέτοιο τρόπο ώστε να αποδίδει περισσότερα κέρδη. Γι' αυτό λοιπόν αφήνουν τα δάση μας σήμερα, που είναι περίπου 65 εκατομμύρια στρέμματα. Ναι. Τα αφήνουν απροστάτευτα και δεν κάνουν μέσα ούτε αντιπυρικές ζώνες, ούτε καθαρισμό, ούτε διαχείριση υπέρ, είπαμε πάλι, επαναλαμβάνουμε, του λαού μας, για να τα χαίρεται, έτσι, να τα νιώθει, να τα οσφραίνεται, και από αυτά τα οσφραίνεται να βγαίνει και κάτι το οποίο θα είναι να κάνει με εθνικό κεφάλαιο. Αυτό λοιπόν, αυτό προσδιορίζει, αν θέλετε, τη στάση απέναντι στην κατάσταση, κύριε Βουτσινέ. Δεν θέλουν λοιπόν μια θωρακισμένη με την παρεπροστασία. Δεν θέλουν πυροστικό σώμα λειτουργικό, δασική υπηρεσία όπως πρέπει. Γι' αυτό την απαξιώσαν τόσα χρόνια όλοι τους. Θέλουν λοιπόν μηχανισμούς αναπληρωματικούς να περάσουν μετά σε κάποιες λύσεις, οι οποίες ήταν πρόσκαιρες, όπως δηλαδή π.χ. ένταση του εθελοντισμού, τσάμπα εργασία με αποσπαντικές παρεμβάσεις εθελοντών όπου και όποτε. Θέλουν να μπαίνει πιο πολύ μέσα ο ιδιωτικός τομέας, όπως έγινε αυτό στην πυρασφάλεια με την αεροπυρόσβεση, με την ενοικία ελικοπτέρων, όπως έγινε με την Fraport, με την πυρασφάλεια που πλέον ενοικιάζουν στις ιδιωτικές εταιρείες. Αυτός λοιπόν είναι ο σκοπός τους. Και να μένει ένας κρατικός ιστός, όπως είναι το προσωπικό σώμα, με τα προβλήματα που έχει, για να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση συνολικότερα. Και μεταφέρουν μετά την ευθύνη πάλι πάνω μας. Κοιτάξτε τώρα, τι ευαγγελίζουν το τελευταίο διάστημα? Λένε λοιπόν ότι κάναμε το 112. Πολύ ωραία. Πολύ σωστή ενέργεια. Με τι άλλο όμως παράλληλα? Δηλαδή, αρκεί μόνο να στέλνει ένα SMS, να μπει για να του λες μετά, τώρα κόψε το λαιμό σου, να βρει τρόπο να σωθεί. Ναι. Αυτό στην ουσία του λένε. Είναι, λέτε, ημιτελές αυτό που συνέβη. Μάλιστα. Ναι, αλλά είπε θα μπει σε εφαρμογή μέχρι τέλη Σεπτέμβρη, σε πλήρη εφαρμογή. Ναι, ολοκληρώστε το σκεπτικό σας, κύριε. Ναι, κοιτάξτε. Και στη Νέα Ορλεάνη, όταν πηγήκανε τόσοι χιλιάδες κόσμος, αυτό ακριβώς κάνανε. Τους ειδοποιήσανε ότι έχουμε πλημμύρα. Αλλά δεν υπήρξε όμως κανένας μηχανισμός να τους πάρει τους ανθρώπους και να τους φυγαδεύσει σε σωστή κατεύθυνση, σε ασφαλή κατεύθυνση, για να σωθούν και να μην πνιγούν εκεί πέρα. Αυτό συνέβη το 2007 στην Πελοπόννησο, αυτό συνέβη και στο Μάτι το 2018. Και αυτή τη στιγμή θα ξανασυμβεί πάλι, εάν έχουμε παρόμοιες συνθήκες, διότι δεν υπάρχει αυτός ο μηχανισμός. Πάμε τώρα να αναμορφώσουν τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Και είναι η κυβέρνηση που την ξεκίνησε η προηγούμενη, το ΣΥΡΙΖΑ. Τι κάνουνε? Θα προσλάβουν μόνο διοικητικό προσωπικό. Μα αυτό χρειαζόμαστε. Η πολιτική προστασία για να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της και τέτοιες περιπτώσεις, ποιο είναι? Για να πάρει εφαρμογή το σχέδιο ξενοκράτης. Να έχει μια υποδομή, ένα μηχανισμό έτοιμο, πέρα από τις δυνάμεις πυρόσβεσης, πέρα από τις δυνάμεις αστυνομίας, πέρα από τις δυνάμεις του δασαρχείου, ο οποίος θα επεμβαίνει για ακριβώς τέτοιες περιπτώσεις, για τη διευθυγή του κόσμου, για την προστασία του κόσμου. Αυτό λοιπόν σήμερα δεν γίνεται. Και αυτό είναι σημαντικό κεφάλαιο, κύριε Βουτσινέ.
Άρα λοιπόν θέλω να σας πω ότι αυτό που να πάμε και στην αποφώνηση λοιπόν της κουβέντας, κύριε Μιχαήλ, πάντα είστε χρήσιμος και σας χρειαζόμαστε δυστυχώς, γιατί τα λέτε και επαναλαμβάνονται. Άρα λοιπόν συμπερασματικά τι λέτε, τι πρέπει να γίνει και να ολοκληρώσουμε. Κοιτάξτε, σε αυτό το χρόνο την... Ξεκίνησα να σας πω κάτι και αυτό θα είναι κρίμα να τα αφήσουμε έτσι, γιατί εδώ ναι, ολοκληρώστε. Ναι. Δεν υπάρχουν μόνο ευθύνες στο κεντρικό κράτος. Υπάρχουν και ευθύνοι και στην τοπική διοίκηση, στους Δήμους. Πήγε κάτι στον Ημιτό. Ξέρετε ότι κάνανε μάχη 7 Δήμοι που είναι κοντά στον Ημιτό, επί τόσο από το 2011 και μετά, να καταργηθεί το διάταγμα το προεδρικό, το οποίο προστάτευε τον ορεινό όγκο του Ημιτού. Και τελικά το καταφέρανε. Καταφέρανε με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και με απόφαση του ΣΤΕ να καταργηθεί αυτό το διάταγμα το οποίο προστάτευε στη Θεοδός. Να λοιπόν σήμερα ποια είναι τα χαμπέρια τους. Για ποιο λόγο το κάναμε αυτό? Ακριβώς γιατί θέλανε εκεί μέσα να οριοθετήσουν χώρους απόθεσης σκουπιδιών, γιατί εκεί μέσα θέλανε να κάνουν πολλές αυθαίρετες οικιστικές ζώνες να τις νομιμοποιήσουν, δηλαδή μικροπολιτική, μικροσυφέροντα ή μεγαλοσυφέροντα, και τελικά το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ένας Ημιτός να κινδυνεύει ακόμα μία φορά. Και αν δεν υπήρχε αυτά πάνω στην προεδρεστών και των εθελοντών, κυρίως της Αριανής, που πέσαμε τα μούτρα αυτοί οι άνθρωποι πάνω, λοιπόν, σήμερα θα είχαμε άλλες εξελίξεις εκεί πέρα. Βλέπετε λοιπόν ότι όλοι έχουν βουτήξει τα χεράκια τους μέσα αυτό που λέγεται ενοχή. Έχουν ευθύνες λοιπόν και οι κεντρικές κυβερνήσεις, αλλά και πολλοί παράγοντες της τοπικής διοίκησης για τις αποφάσεις που παίρνουν και τις ενέργειες που κάνουν. Τώρα στο διατάφτο μου, κύριε Κούτσι. Ναι. Όντως, αυτό που λέμε εδώ και 20 χρόνια, 25 χρόνια, θα το επαναλάβουμε και τώρα. Πρέπει να γίνει ένας ενιαίος φορέας αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων. Και όχι μόνο της δασοπροστασίας, αλλά και της διαχείρισης γενικότερα των δασικών οικοσυστημάτων. Και επαναλαμβάνω πάλι, αφού καταργηθούν όλοι οι δασικοί νόμοι, όλα αυτά τα πλαίσια τα οποία σήμερα τους δίνουν δυνατότητα να επενδύουν στο μέλλον επιχειρηματικά μεγάλα συμφέροντα. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένας νέος φορέας διαχείρισης, προστασίας, εκμετάλλευση γενικότερα των δασικών οικοσυστημάτων και της πυρασφάλειας της χώρας. Για να μην έχει θέμα ο λαός μας κάθε φορά και να τρέμει η ψυχούλα του όταν βλέπει να εκδηλώνεται μια πυρκαγιά κοντά στην περιοχή του. Αυτό σήμερα δεν υπάρχει. Ο λαός έχει αφαιθεί στην τύχη του. Ό,τι κάνουν οι πυροσβέστες, οι οποίοι έχουν τα προβλήματά τους στα χίλια μύρια και χάνουν τις οικογένειές τους κάθε καλοκαίρι, αυτοί οι άνθρωποι και τον ύπνο τους. Λοιπόν, και μένει τελικά μόνο το φιλότιμο αυτών των ανθρώπων, εάν τελικά θα σωθούν ζωές ή θα σωθούν περιουσίες ή θα σωθούν δασικά οικοσυστήματα. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει αιματοδότηση προσωπικού σώματος, αιματοδότηση δασικής υπηρεσίας, πλήρη στελέχωσή τους και με έναν ιδιαίο σχεδιασμό, κεντρικό σχεδιασμό, να μπει σε αυτή τη ρότα τη σωστή διαχείριση, τη σωστή προστασία, τη πυρασφάλεια τη χώρα και των δασικών μας οικοσυστημάτων. Σας ευχαριστώ πολύ για την πλήρη ενημέρωση και την εμπειρία σας που μας μεταφέρετε, κύριε Μιχαήλ. Καλό βράδυ από τη Λαμία. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Γουζνέα. Να είστε καλά. Γεια σας.